και να πάμε στον Ηλία Βρετό, ο οποίος ξεκινάει μαζί με την Ντέμι. Έχει ήδη ξεκινήσει στο Σαββατοκύριακο. Εμφανίσεις στο Μέτζο. Ξεκίνησαν όλοι το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ναι. Είχε πολύ δουλίτσα. Υποδέχτηκε λοιπόν χτες αποκλειστικά τον Χρήστο Λυσέα στο μαγαζί όπου εμφανίζεται με την Ντέμι. Έχει γυρίσει ο Ηλίας από μια πολύ επιτυχημένη περιοδία με την Έλλη Κοκκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα έχει να μιλήσει όχι μόνο για τη δουλειά του, αλλά και για τον πρόσφατο γάμο του που προσπάθησε να τον κρατήσει μυστικό κρυφό. Μυστικός ο γάμος. Γιατί τον έκανες μυστικό, Ηλία? Καλά, δεν τα πολύ κατάφερε, αλλά προσπάθησε τέλος πάντων. Μέτζο, Athens Party Stage. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Με την Ντέμι της Ενόρασης κάθε Σάββατο και Κυριακή νωρίς από τις 9. Το live party είναι κάτι που το κάνεις πολλά χρόνια τώρα. Παίξα τις μεγάλες πίστες. Είναι πιο κοντά σε σένα αυτό? Ξεκάθαρα είναι πιο κοντά σε μένα αυτό. Δεν πιστεύω στην κλασική συνταγή των μπουζουκιών. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει να κάνω διαφορετικά πράγματα και μ' αρέσει, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά να μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι στο δικό μου τρόπο και στα δικά μου θέλω και όχι να μπαίνω εγώ ή να συμβιβάζομαι στα θέλω κάποιου άλλου. Έρχεσαι από μια μεγάλη περιοδία σε Καναδά και Αμερική που κράτησε ένα μήνα νομίζω. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι πραγματικά πολύ διαφορετικό το να κάνεις συναυλίες στους Έλληνες ομογένειας. Είδα ανθρώπους να ακούν τον μπουζούκι και να κλαίνε. Ήτανε πολύ έντονες στιγμές, πολύ συγκινητικές. Σε αυτό το μεγάλο ταξίδι είχες μαζί σου για τη σύζυγό σου, όπου ζήσατε και το μήνα του μέλητος, γιατί δεν είχατε προλάβει να κάνετε πριν? Ήταν ένα ταξίδι ζωής, το να πας στην Αμερική σε 10 πόλεις. Είχα μαζί την σύζυγό μου, ήμασταν νεόνυμφοι και το ζήσαμε έτσι όμορφα και έντονα. Έτσι λίγο μυστικά μπορούμε να το πούμε, γιατί αποφασίσατε να παντρευτείτε? Δεν θα έλεγα ότι παντρευτήκαμε μυστικά. Απλά επειδή η Αναστασία είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ντροπαλός, τελείως εκτός χώρου και ένας άνθρωπος που όποτε αισθάνεται ότι προβάλλεται, τη φωτογραφίζουν, βλέπει την εικόνα της στα μέσα, στη τηλεόραση, πραγματικά κοκκινίζει, αλλάζει 10 χρώματα, δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Προσπάθησα όσο γίνεται πρωτίστως να προστατέψω εκείνη και δευτερευόντως να προστατέψω τη στιγμή μας. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου μετά το γάμο? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παρά μόνο το δάχτυλό μου που είναι λίγο πιο βαρύ από τη Βέρα. Προσπαθώ να συνηθίσω τη Βέρα στο δάχτυλο, τη Βέρα στο δεξί. Η Αναστασία τι έχει και την κάνει ξεχωριστή στα μάτια σου? Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα παντρευόμουν εύκολα. Και αν δεν ήταν η Αναστασία και αυτό που είναι η Αναστασία σαν άνθρωπος, σίγουρα δεν θα είχα παντρευτεί. Μου έβγαλε την ασφάλεια, τη σιγουριά. Βλέπω ένα όμορφο μέλλον μαζί της. Και αυτό που έχω ξεχωρίσει κυρίως στην Αναστασία είναι ότι είναι η πρώτη φορά που είμαι με έναν άνθρωπο που πραγματικά με πηγαίνει μπροστά και με κάνει καλύτερο. Η ζήλια, τι ρόλο παίζει στη σχέση σας? Δεν υπάρχουν αυτά μεταξύ μας. Τώρα, επειδή έχω ζήσει στο παρελθόν ιστερικές καταστάσεις με ζήλιες και τέτοια πράγματα, η ζήλια είναι ένας καθρέφτης. Όταν τον δέχεσαι, τον γυρίζεις πίσω. Και όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει τη σχέση. Έχεις έρθει όμως ποτέ σε δύσκολη θέση από θαυμάστρια? Ο κόσμος πίνει, οι γυναίκες πολλές φορές παρεκτρέπονται, θα κάνουν κάτι παραπάνω, χειρονομίες, κάτι θα σου πούνε ή οτιδήποτε. Εγώ πάντα το περνούσα μέσα από το χιούμορ. Και στο τέλος γελούσαμε και ξεγλιστρούσα. Μάλιστα. Τι δηλαδή πίνουνε και τι κάνουνε? Καλά, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Πώς δεν κάνουνε? Που την πέφτουνε. Κάνουνε. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι με έναν άντρα τραγουδιστή ωραίο και να είσαι ψύχρεμος, έτσι, και να το αντιμετωπίζεις όλο αυτό όπως το αντιμετωπίζει η Αναστασία. Πάντως, το ότι κάποιος παρεκτρέπεται δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή καλά, στον άνθρωπο γυναίκες του την πέφτουν και σε μια γυναίκα τραγουδίστρια θα την πέφτουν άντρες με συνέχεια. Καλά, μπορεί να γίνει και το αντίθετο, ποτέ δεν ξέρει. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί και ένας άντρας να του την πέσει, αλλά δεν είναι αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, ούτε το ποτό μου αρέσει να το ακούω, ότι επειδή πίνει κάποιος, ας πούμε, βγάζει ένα κακό εαυτό. Εντάξει, όχι κακό. Καλά, και για να καταφέρει. Να φλερτάρουν παραπάνω. Και όταν καταφέρνει κάποιος να το γυρνάει αυτό με το χιούμορ και να το κάνει πλάκα και μετά να γίνονται μία παρέα, προφανώς δεν είναι κάτι πολύ επιθετικό. Ναι. Παιδιά, να μην βγούμε και πιο, σας το λέω, να μην βγούμε και ο πιο. Ο Ηλίας πάντως είναι σχεσάκιας, ως παρθένος κιόλας. Πάντα στη ζωή του είχε σοβαρές σχέσεις. Και γνωστές. Βέβαια, εντάξει, κάποιες από αυτές ήταν γνωστές. Υπάρχουν και κορίτσια που δεν τα ξέραμε. Αλλά
ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ υπέρ της συντροφικότητας. Πάντως, κάθε φορά μιλάει με τόσο θαυμασμό για τη γυναίκα του, σαν να βρήκε σε εκείνη πάρα πολλά είναι. Πράγματα που του έλειπαν στα προηγούμενα χρόνια. Τη δεν γνώρισε και μετά το σοβαρό με το... ατύχημά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ναι. που τα είδε όλα αλλιώς στη ζωή. Με άλλη ουσία. Δεν έχει καμία σχέση με το χώρο okay. το κορίτσι ναι, αυτό. Είναι, νομίζω, ναι. Γυμνάστρια ναι. είναι, ναι. Κούκλα, κορίτσαρος, ε. Ναι, και πολύ, πολύ ευγενής και διακριτική. Γυναίκα, την έχεις γνωρίσει. Βεβαίως την έχω γνωρίσει. Και... πολύ ευγενής και διακριτική. Πάντα στο πλευρό του και εκείνος θέλει να την έχει και συνέχεια μαζί του. Και είναι τόσο ωραίο. Τι δεν φαίνεται και στον άντρα. Όταν είσαι μέσα σε μια καλή σχέση, φαίνεται και στους δύο φυσικά. Εγώ βλέπω ότι ο Ηλίας είναι. Πολύ ευτυχισμένος, χωρίς να το φωνάζει, αλλά φαίνεται σε κάθε φράση του το πόσο αυτό οφείλεται και στον σύντροφό του και πόσο νιώθει καλά μέσα στην εγώ σε κρατάω σχέση. Αυτό. Την πήρε μαζί του, κάνανε. Ναι. Πήγε μαζί του, μάλλον δεν την πήρε, την γυναίκα να την πάρει. Πήγε μαζί περιοδία. Του και το συνόδευσε στην περιοδία, κάνανε έτσι το μήνα του μέλητος. Όπως λες, εσύ τους έχεις δει αρκετές φορές μαζί. Αυτό είναι ωραίο. Όχι, όχι, είναι πολύ ερωτευμένοι. Και 9 η ώρα το βράδυ που ξεκινάνε. Για εμάς που κοιμόμαστε νωρίς, Έλενα μου.